Γεια σας καλή μου φίλη. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω μια πολύ όμορφη δικτυωτή πλέξη. Είναι πανέμορφο αυτό το πλεκτό και πλέκεται επίσης πάρα πολύ εύκολο, επειδή αποτελείται μόνο και μόνο από μία σειρά. Τη μία σειρά επαναλαμβάνουμε είτε από την καλή πλευρά είτε από την ανάποδη πλευρά. Δεν έχει καθόλου μεγάλη διαφορά. Σχεδόν ίδια είναι η πλέξη. Αριθμός πόντων που θα ρίξουμε στη βελόνα είναι πολλαπλό του 2. Λοιπόν, αν θέλουμε να μας βγει πολύ αφράτο και δικτυωτό αυτό το σχέδιο, σύγκριση με το νηματάκι, θα χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο χοντρή βελόνα για να μας μπουν το δίχτυ μας πολύ αφράτο και απαλό. Αν θέλουμε φυσικά να είναι πιο μαζεμένο αυτό το σχεδιάκι, θα χρησιμοποιήσουμε πιο λεπτή βελόνα. Αλλά αυτό το σχέδιο, το δίχτυ, είναι ιδανικό για εσάρπες, για κασκόλ, για καλοκαιρινές καζάκες, για παιδικά πλεκτά, για οτιδήποτε πλεκτά. Είναι φανταστικό για το καλοκαίρι μια φορεσιά σαν εσάρπα, σαν κασκόλ, σαν καζάκα. Είναι απίστευτα όμορφο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχω χρησιμοποιήσει χοντρές βελόνες. Βλέπετε και το νήμα σχετικά με τις βελόνες είναι πολύ λεπτό για να μας βγει το δικτυωτό το σχέδιο μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Όπως είπα, αποτελείται μόνο και μόνο από μία σειρά. Πώς το κάνουμε? Σηκώνουμε το πρώτο πόντο, κάνουμε ένα ρίξιμο, περνάμε άπλεκτο το ένα πόντο στην δεξιά βελόνα, βάζοντας τη βελόνα μπροστά, βλέπετε? Μπροστά, το επόμενο πόντο το πλέκουμε καλή. Στη συνέχεια, το άπλεκτο πόντο το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Αυτό είναι το σχέδιο μας. Συνεχίζουμε. Ρίξιμο, πόντος άπλεκτος, πόντος καλή. Το πόντο άπλεκτο το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Ρίξιμο, πόντο άπλεκτο, το δεύτερο καλή. Το άπλεκτο περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Ρίξιμο, περνάμε το πόντο άπλεκτο, το δεύτερο καλή. Και το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Ρίξιμο, περνάμε, καλή, το περνάμε πάνω από το πόντο καλή, ρίξιμο, πόντος ακριανός που εγώ πάντα το πλέκω καλή για να μας βγει περιποιημένη άκρη του πλεκτού. Θα πλέξουμε άλλες δύο σειρούλες για να σας δείξω τι όμορφα που φαίνεται. Σηκώνουμε το πρώτο πόντο, κάνουμε ακριβώς με το ίδιο τρόπο. Κάνουμε ρίξιμο και τώρα έχουμε δύο πόντους, βλέπετε. Το πρώτος πόντος είναι σαν πόντος ανάποδος και δεύτερος είναι το ρίξιμο. Να θυμάστε πάντα ότι το πόντο το ανάποδο το περνάμε άπλεκτο και το δεύτερο που είναι το ρίξιμο της προηγούμενης σειράς το πλέκουμε καλή βάζοντας τη βελόνα, βλέπετε, μπροστά.
το πλέκουμε καλή και στη συνέχεια περνάμε το πόντο άπλεκτο πάνω από το πόντο καλή. Και το ίδιο πράγμα, ρίξιμο, περνάμε, πόντο καλή, το άπλεκτο περνάμε πάνω από το πόντο καλή, ρίξιμο, περνάμε το πόντο, το δεύτερο καλή και περνάμε, ρίξιμο, πόντο άπλεκτο, πόντο καλή και περνάμε, ρίξιμο, πόντο άπλεκτο, πόντο καλή και το περνάμε, ρίξιμο, πόντο άπλεκτο, πόντο καλή και το περνάμε, ρίξιμο, πόντο άπλεκτο, πόντο καλή και περνάμε το πόντο άπλεκτο πάνω από το πόντο καλή, ρίξιμο, περνάμε, πόντο καλή και περνάμε το πόντο πάνω από το πόντο καλή και πόντος ακριανός. Θα πλέξουμε άλλη μια σειρούλα για να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ακριβώς με το ίδιο τρόπο, όπως σας είπα, κάθε σειρά πλέκουμε με το ίδιο τρόπο. Βλέπετε, έχουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Ρίξιμο, περνάμε το πόντο άπλεκτο, το δεύτερο καλή, το άπλεκτο περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Ρίξιμο, περνάμε, καλή. Και πόντος ακριανός. Πλέξαμε δύο σειρούλες. Βλέπετε, ήδη έχουμε βάση του σχεδιού μας. Και επαναλαμβάνουμε αυτές τις σειρές. Είναι μόνο και μόνο μία σειρά. Πλέκουμε ελαφριά, δεν πλέκουμε σπιχτά, για να μας βγει όμορφο και αφράτο το σχεδιάκι μας. Και θα δείτε τι όμορφο αποτέλεσμα θα έχει αυτή όταν θα εφαρμόσουμε αυτή τη πλέξη. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, σας καλώ στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή και δεν θα χάσετε. Έχω πάρα πολλά όμορφα και εύκολα σχέδια με βελόνες και πολλές συμβουλές σχετικά με το πλέξιμο με βελόνες φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.